άλλους τους χριστώνουν. Οι τρεις ιεράρχες δικαίως θεωρούνται προστάτες των ελληνικών και χριστιανικών γραμμάτων, αφού η επίδρασή τους στη σύνθεση και την πνευματική πορεία του ελληνισμού και του χριστιανισμού υπήρξε καθοριστική. Η χριστιανική θρησκεία από την αρχή και παρά το ότι γεννήθηκε σε Ιουδαϊκό περιβάλλον, απευθύνθηκε σε όλους. Ο Θεός των χριστιανών θέλει όλοι οι άνθρωποι, και όχι μόνο οι Ιουδαίοι, να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και να σωθούν. Πηγαίνετε και κηρύξτε το Ευαγγέλιο εις πάντα μέχρι, λέει ο Χριστός στους Αποστόλους μετά την Ανάστασή του, και εκείνη μεταφέρει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει στους Έλληνες τον άνθρωπο Θεό. Ωστόσο, για πολλά χρόνια η συνύπαρξη ελληνισμού και χριστιανισμού υπήρξε δύσκολη. Μέχρι και τον 3ο αιώνα περίπου μετά Χριστό, Έλληνες και τους χριστιανούς σήμαινε ειδωλολάτρες. Και αντίστοιχα, οι χριστιανοί για τους Έλληνες ήταν ανόητοι και μωροί, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Οι αντιθέσεις φάνταζαν ανυπέρβλητες. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής κ. Μπαμπινιώτης, η αντίληψη του Έλληνα για τη ζωή που περιλάμβανε αγάπη για την ομορφιά και την απόλαυση δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την αγωνία του χριστιανού για τη σωτηρία της ψυχής του. Το 12ο των Ελλήνων δεν συμβιβαζόταν με την πίστη σε ένα και μοναδικό Θεό. Επίσης, ο ορθός λόγος που είχε κατακτήσει ο Έλληνας μέσα από την επιστήμη και τους φιλοσοφικούς διαλόγους δεν συμβιβαζόταν με τη χάρη του Θεού αποκάλυψη της γνώσης. Όμως, οι τρεις ιεράρχες, σε πείσματα δυσκολιών, συνέβαλαν συμμαχικά στην υπέρβαση των αντιθέσεων ελληνισμού και χριστιανισμού και στην αποτότε σύνδευξή τους που αποτυπωνίστηκε και στην αντίστοιχη σύνδευξη της ελληνικής παιδείας με τη χριστιανική βασιλεία. Άρχισε δηλαδή. Και εις βάθος γνώσης των ελληνικών πραγμάτων διέκριναν τον πλούτο των λέξεων που αντιστοιχούσαν στον πλούτο των ενιών που είχαν ήδη ανακαλύψει και αντιληφθεί οι Έλληνες γλώσσες. Η ελληνική γλώσσα θα αποτελούσε το τέλειο όργανο για τη διάδοση του χριστιανισμού. Όχι μόνο γιατί ήταν η πιο διαδεδομένη γλώσσα της εποχής του, αλλά γιατί σε αυτή τη γλώσσα θα μπορούσαν να διατυπωθούν δύσκολες έννοιες που αφορούσαν το ορθόδοξο δόγμα, όπως το ομούσιο. Γιατί ήδη ο Αριστοτέλης είχε ορίσει την έννοια της ουσίας. Είχε αντιληφθεί πρώτα και είχε μετά ορίσει την έννοια της ουσίας. Όντας άνθρωποι με ανοιχτούς πνευματικούς ορίζοντας, τονίζουν κατ' επανάληψη στα κείμενά τους την αξία της ελληνικής παιδείας, η οποία θεωρούν ότι συμβάλλει στην καλλιέργεια του ανθρώπου, ενώ βοηθά τους νέους χριστιανούς να αποκτήσουν κριτική σκέψη και ευρύτητα γνώση. Η διαλεκτική μέθοδος των φιλοσόφων θεωρείται εφόδιο για την υπεράσπιση της χριστιανικής πίστης. Ξεκαθαρίζοντας ακόμα ότι η πίστη στον Χριστό δεν αντιστρατεύεται στην παράδοση της επιστήμης, της τέχνης και της φιλοσοφίας, συνδέουν για πάντα την Εκκλησία με τα ελληνικά γράμματα. Σε επίπεδο θεολογίας, οι Έλληνες αποδέχτηκαν την Εκκλησία. Η πίστη στους 12 θεούς, τους ωραίους εξωτερικά. Άρα με ανθρώπινες αδυναμίες και πάθη είχε ήδη δεχτεί σκληρή κριτική από τους ίδιους τους Έλληνες, πολύ πριν την εμφάνιση του χριστιανισμού. Ο Πλάτωνος και ο Αριστοτέλης προτείνουν πίστη σε έναν Θεό ως έννοια του αγαθού ή αντίστοιχος μόλις συνοήσεως και στις δύο περιπτώσεις όμως αποστασιοποιημένο από τον κόσμο και τον άνθρωπο. Αντίθετα, ο χριστιανικός Θεός είναι Θεός προσωπικός, Θεός ελευθερίας και αγάπης. Είναι ομοούσιος αλλά τριαδικός, δηλαδή έχει τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ο καθηγητής του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Πατήρ Δημήτριος Παφαίρος, επισημαίνει ότι το τρισυπόστατο αυτό αποκαλύπτει ότι η αγάπη ξέρει την προσωπική ετερότητα, αλλά και ότι η προσωπική ετερότητα δεν αντιμάχεται την ενότητα και την αγάπη. Με βάση λοιπόν αυτό το χριστιανικό σεβασμό στην προσωπική ετερότητα, οι ιεράρχες θεωρούν όλους τους ανθρώπους ίσους. Σε μια κοινωνία που
θεωρούσε φυσικό το θεσμό της δουλείας και μεγάλοι φιλόσοφοι, όπως ο Αριστοτέλης, την θεωρούσαν απαραίτητη. Ο Χρυσόστομος διεκήρυξε την ισότητα των δούλων και ελευθέρων. Πού φέρνει δούλους που δεν ελεύθερος, είπε ο Κύριος. Επίσης, πού φέρνει άστεν ή τι. Και οι τρεις πατέρες διατηρήσουν την ισότητα ανδρών και γυναικών. Στην πράξη, αγωνίζονται να αποκαταστήσουν την κοινωνική θέση της γυναίκας, η οποία βρίσκεται στο περιθώριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χρυσόστομος επιλέγει τη μετέπειτα Αγία Ολυμπιάδα ως πρώτη μεταξύ των συνεργατών. Σε επίπεδο τώρα κοσμολογίας, οι Έλληνες εγκατέλειψαν την πεποίθηση της ποιητικής δύναμης που εμπνέει και συγκροτεί τη θαυμαστική αρμονία του σύμπαντος και την αντίληψη του Θεού ως μέρος του σύμπαντος. Αποδέχτηκαν τον Πάσο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο ως έκφραση της αγάπης. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται ο σεβασμός της φύσης, του κόσμου που μας περιβάλλει και η προφύλαξή του από την όποια καταστροφή. Αξίζει εδώ να σημαντευτεί ότι μετά από προσπάθειες 30 περίπου ετών, πριν 3 χρόνια, στο ΣΕΑΝ, σε ημέρα της Ελευθερίας, κορυφαίοι επιστήμονες, προσπαθώντας να κατανοήσουν τα μυστικά της δημιουργίας του σύμπαντος, κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν σε μικρό χώρο μεγάλη ενέργεια. Δηλαδή, κάτι το οποίο δεν είναι ήδη, δεν μπορούμε να το αντίξουμε, μόνο τα αποτελέσματά της είναι αντιλαμβανόμαστε. Και να δημιουργήσουν από τη μεγάλη αυτή ενέργεια ένα σωματίδιο που έχει ήδη, τον Μποζόνιο του Χίγκς. Το σωματίδιο του Θεού, όπως το αποκάλυψαν οι επιστήμονες. Πιθανόν, διότι διέκρινα την αλήθεια στη χάρη του Θεού αποκάλυψη της γνώσης στις γραφές και στα ιερά αντικείμενα της πατερικής θεολογίας. Ο Θεός με περιόριστη δύναμη, ενέργεια. Σοφία και απόλυτα ελεύθερος, γεμάτος αγάπη, δημιούργησε εκ του μη όντως το σύμπαν, τον κόσμο ολόκληρο. Μια άλλη δήλωση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό είχε να κάνει με τον ίδιο τον άνθρωπο. Οι τρεις ιεράρχες τονίζουν ότι ο κάθε άνθρωπος όχι μόνο δεν είναι σημαντικότερος από όλο τον υλικό κόσμο, αλλά αποτελεί και εικόνα του Θεού, αφού ο δημιουργός τον έφτιαξε ελεύθερο και γεμάτο αγάπη, που είναι χαρακτηριστικά θεϊκά για τους χριστιανούς. Η ελευθερία και η αγάπη. Επιπλέον, του δίνει τη δυνατότητα με τις πράξεις και τις επιλογές του να γίνει όμοιος με τον Θεό και να σου δίνει. Μέσα από το δώρο της Αθανασίας που απορρέει την ανάσταση του Χριστού, έδωσε στην ύπαρξη του ανθρώπου αιώνια αξία. Για τον λόγο αυτό, οι τρεις ιεράρχες θεωρούν αυτονόητη τη στήριξη στους φτωχούς, τους κυνηγημένους και γενικά τους εύκολες ανάγκες. Με ποιο δικαίωμα μπορεί κανείς να περιφρονεί εκείνους τους οποίους ο Θεός τόσο τιμά, ώστε να τους δίνει το σώμα και το αίμα του, αναρωτιέται ο Χρυσόστομος. Οι κοινωνικές ανισότητες δεν είναι θέλημα Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ελεύθερο. Με την πτώση της κλιματίστηκε η αρχική ενότητα και η ισοτιμία, λέει ο Άγιος του Γρηγόριος και προσθέτει. Εμείς όμως ως ασθενοί οφείλουμε να προβλέπουμε στην αρχική ενότητα και όχι στην κατατομή διάρκεια. Αυτός ο σεβασμός στην ανθρώπινη ύπαρξη αντανακλάται στις απόψεις των τριών ιεραρχών για την εκπαίδευση. Και θεωρούν ότι πρέπει να αποτελεί δρόμο απελευθέρωσης από τις δυσκολίες, τις προλήψεις και τις φοβίες. Ο καλός παιδαγωγός κατά τον Χρυσόστομο εμπνέει, προσελκύει και πείθει. Σέβεται τη γνώμη των μαθητών. Ενώ έχει λόγο που διδάσκει μάλλον παρά ελέγχει, η παιδαγωγική παρά την πολύ. Από τη σύνδεξη του ελληνισμού και του χριστιανισμού, που τόσο προσπάθησαν να τις δει, ο χριστιανισμός ωφελήθηκε, διότι με την ελληνική γλώσσα διαδόθηκε στο μέχρι τότε γνωστό κόσμο. Όμως, ο ελληνισμός, ενωμένος πλέον με τον χριστιανισμό, διασώθηκε. Μέσα από την διάδοση πλήρους αρχαίων κειμένων, ας θυμηθούμε τον ανώνυμο μοναχό, ο οποίος αντέγραφε και διαφύλασε τα κείμενα των αρχαίων φιλοσόφων. Επίσης, παρήγαγε καινούργια λειτουργήματα στη βυζαντινή μουσική και ποιήση, όπως ο Τάκης ο Σύμφωνος, στη ζωγραφική, στη πέμπτη εικονογραφία, στην αρχιτεκτονική, όπως η Αγία Σοφιά και άλλα.
Οι τρεις ιεράρχες υπήρξαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, ενώ χρησιμοποίησαν την άγρια επιστημονική τους κατάρτιση όχι για ατομική τους προβολή, αλλά για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Τα μονήματά τους είναι πάντα επίκαιρα και επαναστατικά. Οι ίδιοι εφάρμοσαν τη διδασκαλία τους στην πράξη, γι' αυτό είναι και τόσο σημαντικό. Ζώντας λεφτά, γεμάτη αγάπη. Για τον λόγο αυτό, η τιμή που τους οφείλουμε, οι σύγχρονοι Έλληνες, θα πρέπει να έχει τη μορφή δημιουργικής επιστροφής στη διδασκαλία των πατέρων. Και όπως επισήμανε ο Ρώσος θεολόγος πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι, να εμπεριέχει στοιχεία αυτοκριτικής. Ζούμε σε μια γωνιά του πλανήτη που βλέπουμε καθημερινά δίπλα μας τον πόλεμο που μας σκοτώνει, να στερήσει τους ανθρώπους μας ή να διαλύει τη ζωή τους. Είναι τραγικό να γνωρίζουμε ότι όλοι οι πόλεμοι γίνονται από πάντα, μόνο για τον οδικό δρόμο. Ο Βασίλειος και ρωτά, έως πότε δεν κυβερνά ο πλούτος που είναι η αιτία του πολέμου, ενώ ο Χρυσόστομος δεν διστάσει να χαρακτηρίσει την πλειονεξία ως ειδωλολατρία. Έχουμε χρέος ως χριστιανοί να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Οι τρεις ιεράρχες πάντα αντιδρούσαν σε μια επιφανειακή πραγματικότητα. Όπως τονίζει ο Χρυσόστομος, μην τεντώνεις τα χέρια στον ουρανό, αλλά στα χέρια των φτωχών, διότι τότε πιάνεις την κορυφή του ουρανού. Σας ευχαριστώ.